Πάμε το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά. Πάμε. Το κρίμα που σου έφυγε πάρα πολύ χέρι. Όπως ήταν μήνυμα, δεν ήθελα να σταματήσεις. Θα τα φέρει και ψέματα γέρι μπάλα δεν ξέρει. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό. Η γρήγορη εκδήλωση για μένα ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πολύ όμορφο, πέρασα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για το έδειξε να αγαπώ στον κόσμο. Τα είπαμε μέσα, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, παραμονώ. Ήταν κάτι πολύ όμορφο, δεν φανταζόμουν ποτέ. Στα αριστερόζω που ανεβαίνει η φανέλα στον ουρανό του Άκα, περνάει από τον ουρανό σου όχι, να σου πω την αλήθεια πιο πολύ, πέρα από και συνειδητοποιήσει τι γίνεται, ήταν μόλις μπήκα μέσα στην αρχή. Ο κόσμος πραγματικά του πήρε πρώτη μάτια και αυτό για μένα ήταν συγκινητικό. Σου πάντα ένας ταπεινός αθλητής και μια προσωπικότητα. Δεν καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Τι προκαλείς μου. Εντάξει, τι κατάλαβα τι έχω κάνει. Εγώ έπαιζα μπάσκετ. Δεν σκεφτόμουν τι έχω κάνει. Προσπαθούσα να παίζω μπάσκετ. Εντάξει, κάποια στιγμή εδώ η ομάδα παίζαμε. Με ενδιαφέρουν αυτά που ήθελε να κάνει η ομάδα. Όχι ότι τι έχω καταφέρει. Εντάξει, κάποια στιγμή τώρα που θα σταματήσουμε, άμα κάτσεις και αρχίζεις και βλέπεις πράγματα που έχεις κάνει, ίσως σκέφτεσαι διαφορετικά. Αλλά όταν παίζεις, το μυαλό σου είναι αποκλειστικά μόνο στο παιχνίδι, όπως στη ρουτίνα του παιχνιδιού και της προετοιμασίας και όλα αυτά. Θυμηθεί από τη μέρα που τελείωσε το πράγμα και έπαιξε για τελευταία φορά, έχει προβληθεί με δοκιματέρα αυτές τις τελευταίες μέρες, που είχε συνέχεια στο επίκεντρο, με τη δημοκρασία, με την ελληνική θέση σήμερα. Τώρα που μετά από μια στο Λεωφή, σκέφτηκε για πρώτη φορά, ας πούμε, πραγματικά τελειώνει. Όχι, δεν σκέφτηκα. Δεν σκέφτηκα ότι τελειώνει. Νομίζω ότι το σκέφτηκα την τελευταία μέρα. Βασικά ήταν δύσκολο. Είναι το καλοκαίρι, σήμερα ήταν μια γιορτή, δηλαδή δεν έβαλα τέτοιες σκέψεις στο μυαλό. Από αύριο είναι διαφορετικό. Τι θέλω, εντάξει.